Καλώς σας μεσημέρι. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, διαβάζω εδώ το τελευταίο, γιατί εσείς είσαστε μια δύναμη πολιτική που είσαστε μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και έχετε διαφορετική και ιδεολογική κατεύθυνση και πορεία σε σχέση με την δυτικόστροφη εντελώς Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ ακραδεξιά αναμένεται στο Ευρωκοινοβούλιο με βάση τις δημοσκοπήσεις. Τι σας λέει εσάς αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς γενικότερα δεν αθροίζουμε αυτό που λέμε δημοκρατικές δυνάμεις. Και αυτό που λέμε και αυτή τη στιγμή και στις ευρωεκλογές αλλά και από την επόμενη μέρα αντιπαρατίθενται δύο στρατηγικά σχέδια. Το ένα είναι όλων των υπόλοιπων κομμάτων πλην του ΚΚΕ, είτε αυτοπροσδιορίζονται ως, ας το πούμε, στο αριστερό φάσμα, σοσιαλδημοκρατία, κεντροαριστερά κτλ., είτε στο δεξιό φάσμα, είτε χριστιανοδημοκράτες, εθνικιστές κτλ., το οποίο στρατηγικά συγκλίνει σε αυτό που λέμε καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης, που έχει να κάνει με το συμφέρον των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Και από την άλλη μεριά αντιπαρατίθεται το σχέδιο του Κομμουνιστικού Κόμματος, όπου μιλάει για έναν τελείως διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, δηλαδή την κεντρικά σχεδιασμένη σοσιαλιστική οικονομία. Υπάρχει τρόπος να αλλάξει το μοντέλο αυτό με τις μικρές δυνάμεις που έχετε εσείς? Γιατί αν δεν κάνω λάθος, είστε ουσιαστικά μοναδικοί στο Ευρωκοινοβούλιο. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε μια επαφή και συνεργασία με μια σειρά εργατικών και κομμουνιστικών κομμάτων. Τα οποία μετέχουν όμως στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν μετέχουν. Μέχρι στιγμής όχι. Η ερώτησή μου εκεί πηγαίνει, ότι έχετε συνεργασία. Προφανώς λέτε, ήταν αστείο να ρωτήσω. Αν το ΚΚΕ έχει συνεργασία, δεν θα το τολμούσα ποτέ να το πω. Προσπαθούμε. Αλλά μέσα στα έδρανα εκεί είσαστε μονάδες. Γι' αυτό καλούμε και τους ευρωπαϊκούς λαούς να δώσουν με την ψήφο τους το δικαίωμα και την ευκαιρία συμμετοχής σε μια σειρά κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων στην Ευρώπη, τα οποία βρίσκονται σε παράλληλη κατεύθυνση με εμάς, δεν είναι αδερφά κόμματα, αλλά υπάρχει ένα κλίμα συνεργασίας και επικοινωνίας. Και καλούμε τους ευρωπαϊκούς λαούς να τα στηρίξουν για να δυναμώσουν μια διαφορετική στρατηγική και που να εκφραστεί και αυτή μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο. Ξέρετε τι έχω διαπιστώσει? Ότι ίσως το ΚΚΕ να είναι ο μόνος πολιτικός και το μόνο κόμμα το οποίο μιλάει για ευρωεκλογές. Όλα τα άλλα κόμματα μέχρι τώρα και στις συζητήσεις που έχω κάνει εγώ. Και οι συζητήσεις που παρακολουθώ, γιατί αυτό είναι το επάγγελμα, δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό είναι και πρέπει να παρακολουθούμε. Πιο πολύ εσωτερικά μιλάνε. Εσείς μιλάτε για την Ευρώπη. Γιατί υπάρχει αυτή η απόκληση, δηλαδή το ΚΚΕ να μιλάει, και θα έλεγε κανείς ότι αυτό είναι οξύμορο. Το ΚΚΕ να μιλάει για Ευρώπη και να μην μιλάνε τα λεγόμενα αστικά κόμματα. Ξέρετε, από τις πρώτες, ας το πούμε, συνενώσεις ευρωπαϊκών χωρών σε αυτό που λέμε, ας πούμε, εμείς μια διακρατική υπεραλιστική ένωση, από την Ευρωπαϊκή Ένωση Άνθρακα και Χάλιβα, το ΚΚΕ έβλεπε αυτές τις εξελίξεις και αντιλαμβάνεται ότι είναι μια συνένωση αστικών τάξεων από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα βρεθούν σε ισχυρότερη θέση στον ανταγωνισμό. Τα τελευταία χρόνια, το μεγαλύτερο κομμάτι της νομοθεσίας της Εθνικής και των πολιτικών εκπορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλα τα κόμματα, πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος, συγκλίνουν στρατηγικά σε αυτή την επιλογή του στρατοπέδου. Γι' αυτό το λόγο και προφανώς εμείς θεωρούμε κομβικό το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το βάζουμε συνεχώς στην ημερήσια διάταξη όσον αφορά την πολιτική μας, την προπαγάνδα μας κτλ. Μπορεί να είναι αδόκιμη η ερώτηση που θα σας κάνω τώρα, είναι: έχετε ταβάνι? Τι εννοείτε? Ποσοστό που θέλετε να κατακτήσετε. Γιατί λέμε, το ρωτάνε σε άλλα κόμματα, αλλά τα άλλα κόμματα δεν έχουν ούτε την ιδιοσυγκρασία, ούτε την ταυτότητα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Είναι σωστή η ερώτηση που θα σας κάνω, γιατί ειλικρινά. Εντάξει, βλέπουμε λίγο διαφορετικά. Το ξέρω το βλέπουμε διαφορετικά. Των εκλογών, ούτε τις υπερτιμούμε, ούτε τις υποτιμούμε. Κάθε ψήφος παραπάνω, κάθε ευρωβουλευτής παραπάνω είναι πολύ σημαντικό. Απ' την άλλη, δεν έχουμε αυταπάτες ότι το Ευρωκοινοβούλιο είναι ένας εχθρικός για το λαό θεσμός και δεν έχουμε καμιά αυταπάτη ότι από εκεί πέρα μπορεί να υπάρχει ουσιαστική φιλολαϊκή. Δεν μπορεί να έρθει κάτι καλό από το Ευρωκοινοβούλιο. Μόνο εχθρικός για το λαό είναι αυτός ο θεσμός. Θεωρούμε ότι ναι. Το μόνο θετικό που μπορεί να έχει είναι μια ισχυρή κομμουνιστική ευρωομάδα με το ΚΚΕ και άλλα κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα σε ανάλογη κατεύθυνση. Είναι ευρωεκλογές ή είναι εθνικές εκλογές αυτές
περνάμε τώρα, γιατί τυπικά προφανώς είναι ευρωεκλογές. Αλλά τα περισσότερα από τα κόμματα μιλούν για αλλαγή συσχετισμών, για σταθερότητα. Δεν νομίζω ότι αν αναφέρεται ο Πρωθυπουργός σταθερότητα εννοεί την ευρωπαϊκή σταθερότητα. Προφανώς αναφέρει την εσωτερική. Δεν τους συμφέρει, γιατί ακριβώς συγκλίνουν στρατηγικά σε αυτό που λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό φαίνεται και από το μεγάλο ποσοστό, ας πούμε, κοινών νομοθετημάτων τα οποία έχουν ψηφίσει όλα τα κόμματα τα οποία συμμετέχουν στο Ευρωκοινοβούλιο από την Ελλάδα. Κανένα κόμμα δεν το αφισβητεί αυτό, γι' αυτό και έχουν ρίξει στην αρένα τις εσωτερικές αντιθέσεις, μικροδιαφορές κτλ, οι οποίες όμως συσκοτίζουν την πραγματική διαφορετική στρατηγική που έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα με όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Η θέση της Ευρώπης αυτή την εποχή, με δύο πολέμους στη γειτονιά. Υπάρχει ο ένας πόλεμος στη Ρωσία με την Ουκρανία, υπάρχει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, υπάρχουν γενικότερα τάσεις απόκλησης από το διεθνές δίκαιο γενικά, υπάρχουν πολλοί αναθεωρητές, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί τούτη. Η θέση της Ευρώπης πώς τη βλέπει το ΚΚΕ? Είναι πίσω από τις εξελίξεις, σέρνεται από άλλες δυνάμεις? Έχει σίγουρα υποχωρήσει ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συνένωση τριών μεγάλων κρατών στην αρχή, δηλαδή Αγγλίας, Γαλλίας και Γερμανίας, αλλά και με μια σειρά άλλων χωρών. Σίγουρα έχει υποχωρήσει ο διεθνής ρόλος και στην οικονομία και στη γεωπολιτική κτλ. Βλέπουμε ότι διαμορφώνεται κι άλλο, εμείς λέμε, υπεριαλιστικό μπλοκ, το ευρασιατικό, που είναι ακόμα υποδιαμόρφωση. Σίγουρα ένα κομμάτι, ένα αποτέλεσμα του υπεριαλιστικού πολέμου από τη μια μεριά, είπα ΝΑΤΟ και Ρωσίας από την άλλη μεριά, εντός του ουκρανικού εδάφους, είχε σημαντικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή αστική τάξη, όπως είναι η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία κτλ. Και ίσως βλέπουμε κάποιες κινήσεις που έχουν να κάνουν, όπως ένα θηρίο βρίσκεται σε ένα κλουβί λαβωμένο και κάνει και θα μας φαίνεται απ' έξω λίγο αποσπασματικές κινήσεις, είναι κινήσεις ιδιαίτερων κομματιών των αστικών τάξεων που θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο καλύπτουν και παραπάνω τα συμφέροντά τους, τα δικά τους και των χώριων δικών τους μονοπωλιακών ομίλων. Είσαστε υποψήφιος ευρωβουλευτής. Δεν είσαστε υποψήφιος βουλευτής για την Ελλάδα. Γι' αυτό η ερώτηση που θα σας κάνω έχει πολύ ευρωπαϊκή χρειά και παγκόσμια χρειά. Εχθές υπήρξε η απόφαση τριών ευρωπαϊκών, των πρώτων δυτικών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρατών, που αναγνώρισαν τον Παλαιστινιακό κράτος. Η Νορβηγία, η Ιρλανδία και η Ισπανία. Έχουν προηγηθεί και άλλα κράτη. Όχι τόσο τη Δύση, όσο τη κεντρική. Και η δικιά μας υπάρχει τέτοια απόφαση από τη Βουλή, αλλά αυτό δεν θέλω έχει να υλοποιηθεί. Για εμάς εδώ. Ναι. Υπάρχει αυτή η απόφαση από το 2015, αν δεν ναι, κάνω ναι, λάθος. Ναι. Έτσι. Ναι. Έχουμε διπλωματικές σχέσεις. Υπάρχει η Παλαιστινιακή Αντιπροσωπεία, δεν είναι πρεσβεία. Είναι Παλαιστινιακή Αντιπροσωπεία γιατί είναι η Παλαιστινιακή Αρχή. Η θέση του ΚΚΕ ποια είναι σε αυτό το θέμα? Εντάξει, εμείς λέμε για πλήρη αναγνώριση ενός Παλαιστινιακού κράτους και θεωρούμε ότι ο Παλαιστινιακός λαός έχει όλα τα δίκαια με το μέρος του για να αγωνίζεται και να διαμορφώσει τη δικιά του πατρίδα, όπου μια σειρά εθνών το έχουν καταφέρει αυτό και αυτοί παραμένουν σε αυτό το καθαρτήριο, ας πούμε, μεταξύ του τι είναι αναγνωρισμένο και τι όχι. Υπάρχει, φαίνεται ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου δημιουργεί, ας το πούμε, αντιθέσεις και στο εσωτερικό αυτού που λέμε ευρωατλαντικό στρατόπεδο, και γι' αυτό πιθανόν μια σειρά χωρών κι άλλων αναγνωρίζει το Παλαιστινιακό κράτος. Μάλιστα. Κύριε Μπέλο, θα ήθελα το μήνυμα το δικό σας ως νέος άνθρωπος, ναι, ως υποψήφιος ευρωβουλευτής προς αυτούς που σας παρακολουθούν. Γιατί να επιλέξει, παραδείγματος χάρη, Μπέλο κάποιος? Εμείς δεν λέμε να... Ναι, το ξέρω ότι δεν λέτε, αλλά δεν εγώ θα θέλω να το πάμε εκεί. Ναι. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, ναι, γιατί εμείς λέμε να στηρίξετε ΚΚΕ και ασταύρωτο. Δεν μας ενδιαφέρουν οι προσωπικές ατζέντες του καθενός, δεν μας ενδιαφέρουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.